Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην κατοικία του πρέσβη της Ελλάδας δίπλα από το σειρματόμπλεγμα του κατακτητή στο Λίδρα Πάλας η αποχαιρετιστήρια δεξίωση του πρέσβη Ηλία Φωτόπουλου, ο οποίος μετά από θητεία 4,5 χρόνων στην Κύπρο επιστρέφει στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του έκανε λόγο για την άψογη συνεργασία που είχε με τον απερχόμενο πρέσβη, ιδιαίτερα όπως σημείωσε τις κρίσιμες στιγμές της διαπραγμάτευσης στο Κράν Μοντανά. Η αιμονή στην κυδεμόνευση, όχι μόνο της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου από την Τουρκία, η αιμονή σε πρόνοιες μιας λύσης που δεν θα επέτρεπαν τη λειτουργικότητα, που δεν θα επέτρεπαν την βιωσιμότητα, που δεν θα επέτρεπαν στον κυπριακό ελληνισμό να συνενέσει, οδήγησαν στο ναυάγιο. Ο κ. Φωτόπουλος, αφού αναφέρθηκε στις αδελφικές σχέσεις που ενώνουν τις δύο χώρες, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παρά την τουρκική προκλητικότητα θα συνεχίσει τον αγώνα για τερματισμό της κατοχής. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η στάση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς ίσως να δημιουργεί σκέψεις. Όμως εμείς δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Το απόγευμα, ο απερχόμενος πρέσβης της Ελλάδας συναντήθηκε στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον πρόεδρο του κόμματος Αβέρο Φνοφίτου. Ήσουν όχι μόνο η ελληνική φωνή εδώ στην Κύπρο, αλλά και η σύνδεση και η σοφωσή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία που είχαμε μαζί. Αντικαταστάτρια του κυρίου Φωτόπουλου θα είναι η διπλωμάτισσα Κατερίνη Ξαγοράρη, η οποία από το 2016 ήταν η πρέσβυρα της Ελλάδας στην Αυστραλία.